Τι να έρθει πρώτο. Σωστό. Σωστό. Αφού μου πέρασαν τα νεύρα. Τώρα, Χιτζή, εννοούσα με αυτό που είπα. Οι θυμούμε κάποια στιγμή που στενοχωρήθηκαν τα παιδιά της Βίκης Μοσχολιού για μια ερμηνεία διαφορετική, μια διασκευή ενός τραγουδιού της μητέρας τους. Ναι, δεν ξέρω γιατί στεναχωρήθηκαν. Εγώ στη θέση τους θα χαιρόμουν πάρα πολύ που στα βραβεία του συγκεκριμένου καναλιού που απευθύνεται στο σε MAD ένα target, έγινε στο MAD. Μέχρι 16 χρονών είναι το περισσότερο target group που απευθύνονται τα MAD. Και ο Γιώργος Λεμπέσης είχε κάνει διασκευή με έναν ράπερ, με τον Υποχθόνιο, μας το τραγούδισε ο Καταχθόνιος, και με τον Γιώργο Σαλαμπασόπουλο, τον τενόρο, μία εξαιρετική διασκευή. Ήτανε τρία είδη σε ένα. Το ότι δεν τους άρεσε, δεν τους άρεσε. Δεν έπρεπε να το κατηγορήσουν. Φυσικά και εγώ όταν λέω στις ζωντανές μου εμφανίσεις το άνθρωποι μονάχοι. Το λες κλασικά. Το λέω όπως μου το έπαιζε ο Γιάννης Σπανός, που τον λάτρευα, σπουδαίος άνθρωπος κι αυτός. Έχω ζήσει πολύ όμορφα πράγματα μαζί του. Και ο Γιάννης λοιπόν τότε μου είπε, Πέγγι μου, θέλω να πας να το πεις εσύ, γιατί το τραγούδι ήταν με τη φωνή της Βίκης. Τιμούσαν με τον τρόπο τους ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Γιάννη Καλαμίτση να το ξανασυστήσουν στα σημερινά 16χρονα. Αυτό είναι η υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Και δεν το παίρνω ποτέ πίσω. Σαφώς και δεν το λέω έτσι. Δεν δουλεύω ούτε με τενόρους ούτε με ράπερς. Εξαιρετικά ταλαντούχοι και οι δύο. Ενώσαμε τρεις διαφορετικούς δρόμους βάζοντας στίχους για τους άστεγους. Δηλαδή το άνθρωποι μονάχοι του τότε το φέραμε στο σήμερα και το αφιερώσαμε στους άστεγους που ζουν σε παγκάκια.